Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη. Τι κάνετε, καλά? Καλά, καλά, ευχαριστώ. Αναβάλλονται, έτσι? Ναι, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Συναδημού, η οποία μας κοινοποιήθηκε το πρωί σήμερα. Δεν καταλαβαίνω βέβαια την σκοπιμότητα. Εμείς είχαμε προγραμματίσει Σάββατο να κάνουμε κάτι. Σάββατο, Σάββατο μια χαρά, τι πρόβλημα έχει? Αυτό λέω και εγώ. Η Καβάλα θα τα κάνει, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει και αν θα πάρει την απόφαση, είναι και μια πληροφορία, αλλά να σας πω ότι πλέον τώρα αυτό το δικαίωμα ανήκει και στην πολιτεία μετά τις διαβουλεύσεις μεταξύ από και πολιτεία. Μπορεί να αποφασίζει η πολιτεία λοιπόν. Έχει βεβαίως, έχει το δικαίωμα πλέον ο Υπουργός δια του Γενικού του Γραμματέα να προβαίνει σε αναβολές αγώνων. Βέβαια είχα πάντα την άποψη και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και μαζί στον αέρα, ναι, Πετρουλάκη, ότι αυτού του είδους οι αναβολές θα πρέπει να είναι και αιτιολογημένες. Θα πρέπει δηλαδή να λες και στον κόσμο για ποιο λόγο αναβάλεις τα πρωταθλήματα. Ναι. Είναι λόγος επικείμενου κινδύνου, είναι λόγος προσέλευσης στην κάλπη των Ελλήνων πολιτών, παύλα αθλητών. Θα έπρεπε να τα ξέρουμε. Ναι. Δυστυχώς είναι μια απόφαση τριών σειρών, η οποία δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω δηλαδή. Προσπαθώ να βρω ποια είναι η αιτιολογία της, αλλά δεν τα καταφέρνω. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια απόφαση που προέρχεται από το Υπουργείο Αθλητισμού, είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβαστούμε. Πάντως αν γινόταν το ματς Σάββατο δεν γινόταν τίποτα. Τα ματς μάλλον Σάββατο δεν θα γινόταν και τίποτα ιδιαίτερο. Τέλος πάντων. Έχω την άποψη εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο τότε προγραμμάτισε. Ναι. Γιατί θεωρούσαμε και άλλες φορές εν ώψη εκλογών το Σάββατο κάναμε αγώνες. Ναι. Μια χαρά εξελίχθηκαν και οι αγώνες και τα πρωταθλήματά μας. Τώρα, σας είπα και πάλι, το ξαναλέω, δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα αυτής της αναβολής. Εν πάση περιπτώσει όμως, σας προλάβω λίγο, η Α1 θα αποφασίσουμε σε λίγο. Την Α1 θα τη βάλουμε την ερχόμενη Τετάρτη. Την ίδια αγωνιστική δηλαδή, ναι, για να μην έχουμε παλινδρομήσεις. Οπότε θα συνεχιστεί ομαλά το πρόγραμμα. Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω το εξής, όσον αφορά την Α κατηγορία το άλλο Σαββατοκύριακο, την Α1 αυτή την Τετάρτη, άρα την Κυριακή δεν έχουμε μάτς. Άρα λοιπόν πάμε να ψηφίσουμε. Τι θα ψηφίσουμε, μια άλλη ιστορία. Τώρα εξαιτία τη αναβολή δεν πηγαίναμε να. Εξαιτία του ποδοσφαίρου δεν πηγαίναμε να ψηφίσουμε. Γιατί πιστεύετε θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Έχετε καμιά τέτοια εντύπωση ότι θα πάει πολλοί κόσμος να ψηφίσει? Όχι. Πιστεύω ότι θα έχει αποχή. Α, λέω μήπως. Γιατί εγώ πιστεύω πάνω από 40% αποχή θα έχουμε. Πρόβλεψη Νίκο, λίγο τραβηγμένη. Όχι παρακινδυνευμένη, νομίζω πως ίδιο ποσοστό θα την έλεγα κι εγώ. Θα δει 41 με 42% θα έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάπου εκεί θα είναι δυστυχώς, έτσι, γιατί αυτό δεν το υιοθετώ εγώ. Πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει. Ναι. Εντάξει, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα άλλων τι θα γίνει. Το δικαίωμα της ετιμιγορίας, ειδικά στις εθνικές εκλογές, είναι δικαίωμα που προασπίζει το ίδιο το άτομο που ψηφίζει, έτσι. Διότι όταν δεν πας να ψηφίσεις και απέχεις από μια κορυφαία διαδικασία, αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορείς αύριο μεθαύριο να διαμαρτύρεσαι κιόλας ή να ζητά το δίκιο σου. Σωστά. Έτσι είναι. Σωστά. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, από το ξεκίνημα έτσι των πρωταθλημάτων είστε ευχαριστημένος? Εντάξει τα πράγματα. Ναι, ναι. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και εγώ και όλα τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα παρακολουθήσαμε στενά. Πήγε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι σε αυτούς τους ρυθμούς θα συνεχίσουμε. Βέβαια, στα πρωταθλήματα ξέρετε καλά ότι υπάρχουν και οι γνωστές διακυμάνσεις όταν πλησιάζει η ώρα για την άνοδο, για την πτώση. Εκεί τα πνεύματα είναι οξυμένα, η αδρεναλίνη στα ύψη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό. Ναι. Επίσης να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχε γίνει ένα αίτημα, δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένος, γιατί πιστεύω τα παρακολουθείτε αυτά, από τον Άρη, από τον κύριο Γρόλιο, για μια, είχε κάνει μια αίτηση για να ξανασυζητηθεί το θέμα στη δευτεροβάθμια, μάλλον στο διαιτητικό δικαστήριο, γιατί ο Άρης κατήγγειλε ότι το διαιτητικό δικαστήριο δεν απαρτιζόταν από ανώτατους δικαστές όπως έπρεπε να είναι, αλλά από ανώτερους. Και έπρεπε να ξαναδεί. Το γνωρίζω το θέμα. Αλλά το δεν έγινε ούτε απάντηση πήρε ο Άρης ακόμα. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Καλά τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Του χρόνου θα του δώσουν, του χρόνου μάλλον. Υπάρχει περίπτωση να απαντηθεί το αίτημα αυτό. Γιατί? Όταν λέμε ανώτατοι δικαστές, έχουμε ανώτατοι. Και ανώτατοι δικαστές είναι οι αρεοπαγίτες.
Είναι οι αντιεισαγγελείς και οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Δεν είναι ο πρωτοδίκης, δεν είναι ο πρόεδρος πρωτοδικών. Έτσι. Είχε απόλυτο δίκιο, αλλά δεν μπορείς να βρεις στο κομμάτι αυτό της Ομοσπονδίας, δεν μπορεί να βρει κανείς το δίκιο του. Δηλαδή, αυτό που συζητάμε τώρα είναι το έλασον. Το μείζον ήταν ότι παραβιάστηκαν καραμπινάτες διατάξεις τώρα της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας και δεν άνοιξε μύτη. Σωστό. Τι να σας πω, τον Άρη Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, νομίζω ότι όπως εκτέλεσαν τον Ηρακλή πριν από 3 χρόνια, εκτέλεσαν και τον Άρη τώρα. Έτσι είναι. Έτσι, έτσι είναι, δεν ήταν. Η λέξη εκτέλεση είναι η πιο επιεικής, κατά την άποψή μου. Εδώ δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα οίκοθεν μέσα από τους κόλπους της Ομοσπονδίας. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή να παραβιάζεται. Ξέρετε ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο στα πολιτικά δικαστήρια, θα μπορούσε ας πούμε κάποιος να κάνει μια αγωγή κακοδικίας. Ναι, σωστά. Εδώ βέβαια τέτοια πράγματα δεν προβλέπονται. Έτσι ακριβώς. Πρόεδρε, κάτι άλλο και τελευταίο, γιατί γνωρίζω ότι έχετε και μια συνάντηση τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, επιστρέφει ο κύριος Φιλιππιάδης στην Προεδρία της ΚΕΔ? Ο Νίκος ο Φιλιππιάδης δεν έφυγε ποτέ από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το επόμενο χρονικό διάστημα, σεβόμενος και εγώ την επιθυμία του, ναι, πέραν των άλλων, όλων των άλλων, ο Νίκος είναι και επιστήδιος φίλος μου, τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, θα τις πούμε όμως όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Λέγεται γενικώς στην πιάτσα ότι θα επιστρέψει αυτό, επειδή δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι δεν το διαψεύδω, αν ικανοποιεί η απάντηση. Μάλιστα. Άρα έχετε μιλήσει μαζί, το έχετε κάνει μια πρώτη κουβέντα, φυσιολογικά. Μιλάω με τον Νίκο καθημερινά, γιατί σας είπα, πάνω απ' όλα είναι στενός μου φίλος. Όχι μόνο αυτό, δεν έχει δώσει και δικαίωμα. Ήταν δηλαδή ένας από τους τίμιους ανθρώπους διαιτησίας. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Σας καταλογίζουν, το επαναφέρω, για αυτά που συνέβησαν πέρσι σε 2 παιχνίδια, 2-3 παιχνίδια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως στημένα παιχνίδια, ότι δεν πήρατε κάποια θέση. Και το στημένα το λέω με την έκφραση που χρησιμοποιούμε, λέει, όταν κάποιο παιχνίδι θεωρείται προσυνεννοημένο. Σε αυτά εσείς δεν απαντήσατε. Έχετε να πείτε κάτι, γιατί νομίζω όχι, ότι απαντάτε σε όλα. Δεν ήταν με την έννοια του στημένου κάποιος συμφώνησε να κάνει αυτό ή και εκείνο. Κάποιοι αδιαφόρησαν υπό το κράτος φόβου να αγωνιστούν όπως έπρεπε. Αλλά είπαμε, σεβόμενοι και την επιθυμία τους, έστω την τελευταία, γιατί ήταν τελευταίες αγωνιστικές αυτές, να μην δώσουμε συνέχεια. Ναι. Αυτό είναι αληθές. Μάλιστα. Ξέρετε ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Είναι αληθές. Είναι τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αληθές ότι υπό το κράτος φόβου κάποιοι αρνήθηκαν να παίξουν το ποδόσφαιρο που θα έπρεπε να παίξουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φόβου μου φάνε ξυλό. Φόβου, ναι. Λόγω επεισοδίων κλπ. Κατά την άποψή μου αδικαιολόγητα. Δηλαδή, αδικαιολόγητα γιατί είχαμε μεριμνήσει. Είναι 5 σύμβουλοι εκεί και η αστυνομική δύναμη. Αλλά ταυτόχρονα θα έπρεπε να ψέξουμε και αυτό το σωματείο. Δεν θέλαμε να το κάνουμε και είπαμε ας το αφήσουμε. Πρόεδρε, αυτοί σας ψήφιζαν. Τελειώνει. Δεν σας άκουσα. Σας ψήφιζαν αυτοί, γι' αυτό δεν το κάνατε. Ή... Γιατί τέτοια είχατε, σας γράφουν τέτοια. Τελειώσει. Οι εκλογές είχαν τελειώσει. Ναι. αλλά αυτό έγινε πριν τις εκλογές όμως, Πρόεδρε. Αυτό λέω. Όχι. Μετά τις εκλογές έγινε ο αγώνας. Δεν έγινε πριν. Μετά έγινε. Δεν ξέρω μετά. Μετά έγινε. Εντάξει, άμα έγινε μετά. Μετά αλλά... έγινε. Και, μετά δηλαδή έγινε. Και να σας ψήφισαν. Έγινε μετά. Άρα δηλαδή μπορεί να σας ψήφισαν και να πήραν κανένα μπόνους. Ναι, μπορεί. Τα είχαμε πει και στον αέρα. Ναι. Δεν χρειαζόμασταν 1, 2, 3 και 5 ψήφους. Εντάξει, αφού ήσασταν μόνοι σας, τι να, δεν είχατε πρόβλημα. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας.